Βρισκόμαστε στην κεντρική πλατεία Μαρκοπούλου, όπου γίνεται μια ενημερωτική εκδήλωση για την πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Και έχουμε κοντά μας την κυρία Έλενα Ράπτη, η οποία είναι βουλευτής Α Θεσσαλονίκη, και θα μας πει λίγα λόγια για τη δράση αυτή. Πώς λειτουργεί πρακτικά? Καλησπέρα. Πρωτίστως να σας ευχαριστήσω για την υπέροχη φιλοξενία, να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο που μας κάλεσε εδώ προκειμένου να ενημερώσουμε και εμείς με τη σειρά μας τους δημότες για την πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Συντονίζω αυτή την καμπάνια στην Ελλάδα τους τελευταίους. Και προσπαθώ να ενημερώσω και να ευαισθητοποιήσω την ελληνική κοινωνία μέσα από τα εργαλεία που μας έχει δώσει το Συμβούλιο της Ευρώπης. Και αυτά είναι τρία. Πρωτίστως είναι ένα σποτάκι που περιγράφει την ιστορία του Κίκο. Ο Κίκο είναι ένα παιδί που δέχεται παρενόχληση από κάποιο ενήλικα του περιβάλλοντος του. Είναι ένα σποτάκι που προβάλλεται αυτή τη στιγμή δωρεάν από τους περισσότερους τηλεοπτικούς σταθμούς ως κοινωνικό μήνυμα με την έγκριση του ραδιοτηλεοπτικού. Και σε αυτό το σποτάκι διδάσκεται το παιδί του κανόνα του εσώρουχου, διότι δείχνει πώς ο δράστης προσπαθεί να αγγίξει το παιδί σταδιακά, λίγο στο πρόσωπο, στο χεράκι και στη συνέχεια στην περιοχή που βρίσκεται ο εσώρουχο. Τότε το παιδί θυμώνει, αντιδρά και φεύγει. Και αυτό είναι που πρέπει να διδάξουμε σε κάθε παιδί. Αυτό το μήνυμα το περνάμε επίσης με το παραμυθάκι που μας έχει δώσει το Συμβούλιο της Ευρώπης. Υπάρχει άλλο ένα έντυπο που απευθύνεται στον κηδεμόνα, στη μαμά, στον μπαμπά, απευθύνεται ακόμα και στο δάσκαλο, στον εκπαιδευτικό, σε αυτόν που καλείται να εξηγήσει στο παιδί πότε ένα άγγιγμα είναι καλό και πότε είναι κακό. Πότε ένα μυστικό είναι καλό και πότε κακό. Αφενός μεν το παιδί δυσκολεύεται να διαχωρίσει πότε ένα άγγιγμα είναι καλό και πότε κακό, γιατί προέρχεται από το ίδιο πρόσωπο που αγαπά, γνωρίζει και εμπιστεύεται. Αφετέρου, ο δράστης ζητά από το παιδί να κρατούν μυστικά για να κρύψει αυτό που συμβαίνει και για να το κάνει σταδιακά να νιώσει ενοχικά και να μην αποκαλύπτει και το ίδιο τον εφιάλτη που βιώνει. Ένα επίσης εργαλείο που έχουμε δημιουργήσει εδώ είναι οι 7 γραμμές βοήθειας. Είναι γραμμές στις οποίες μπορεί να απευθυνθεί κανείς 24 ώρες το 24ωρο και να πάρει ειδική πληροφόρηση από επιστήμονες, από εξειδικευμένους γιατρούς που ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους περιστατικά. Που σημαίνει ότι αν μια μητέρα έχει κάποια υπόνοια, έχει κάποια ερώτηση που θέλει να θέσει, αλλά ακόμα και αν ένα παιδί έχει βιώσει κάποιο ανάλογο κρούσμα, μπορεί να απευθυνθεί σε αυτές τις γραμμές και να πάρει βοήθεια. Να μείνω στο κομμάτι που είπατε πριν, ότι για τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών, ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος εκφοβισμός, οτιδήποτε. Εάν η σεξουαλική κακοποίηση προέρχεται από το οικογενειακό του περιβάλλον, το παιδί πώς μπορεί να απευθυνθεί σε αυτές τις γραμμές, πώς μπορεί να πάρει την πρωτοβουλία να απευθυνθεί κάπου? Μπορεί να τον βοηθήσουν και από το σχολείο? Πρωτίστως, καλό είναι το παιδί να βρει ένα πρόσωπο μέσα στην οικογένεια που να εμπιστεύεται. Δηλαδή, αν η κακοποίηση προέρχεται από τον πατέρα, τουλάχιστον να πάει στη μητέρα να το εκμυστηρευτεί. Αν δει όμως ότι το περιβάλλον δεν είναι ασφαλές το οικογενειακό, ώστε να μπορέσει να το καταθέσει στη μητέρα ή αντίστοιχα στον πατέρα, ανάλογα που προέρχεται η κακοποίηση στο άλλο πρόσωπο, τότε μπορεί να απευθυνθεί σε αυτές τις γραμμές, διότι ανώνυμα θα καταγγείλει το περιστατικό και τότε θα πάρει όλες τις κατευθύνσεις που χρειάζεται. Θα του εξηγήσουν ποια είναι τα δικαιώματά του και θα του εξηγήσουν επίσης ποια είναι τα βήματα που πρέπει να κάνει προκειμένου να αποδεσμευτεί από αυτό που βιώνει. Αυτό όμως πάει σε συγκεκριμένες ηλικίες που ίσως να έχουν το μυαλό να είναι πιο ανεκτυγμένο για να το κάνουν αυτό. Στις μικρότερες ηλικίες. Στις μικρότερες ηλικίες καλείται η μαμά να προστατεύσει τα παιδιά. Αλλά ακόμα και αν μια δασκάλα εντοπίσει κάποια διαφορετική συμπεριφορά στο παιδί και έχει την υπόνοια ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβαίνει, βεβαίως μπορεί και η ίδια να ενημερωθεί ή να κάνει μία αναφορά του περιστατικού στην αστυνομία για να τρέξει μία έρευνα και να διαπιστωθεί αν όντως το παιδί κακοποιείται ή όχι. Υπάρχει. Πολύ σωστά είπατε ότι τα κρούσματα δεν γνωρίζουν ηλικία. Και δυστυχώς η κακοποίηση μπορεί να ξεκινήσει και από πολύ νεαρές και τρυφερές ηλικίες, των 4, 5, 6, 7 ετών. Μεγαλώνοντας το παιδί, πιο εύκολα μπορεί να τολμήσει να καταγγείλει αυτό που βιώνει. Όσο είναι μικρό όμως, πρέπει να το προστατεύσουν ή τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας ή πολύ περισσότερο και η δασκάλα.
αυτό για το σχολείο, υπάρχει κάποια προοπτική να γίνει ίσως και σαν μάθημα διαπαιδαγώγησης για τα παιδιά? Έχω κάνει σχετική πρόταση με ερώτηση που κατέθεσα στη Βουλή προς τον Υπουργό Παιδείας, όπου του ζητώ στο πλαίσιο του μαθήματος της ευέλικτης ζώνης τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα. Να διδάσκονται από τους δασκάλους τους την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης, για να ξέρουν πώς να προστατεύσουν τον εαυτό τους. Προσφάτως διάβασα ότι είχατε και μια συνάντηση με τον κύριο Άδων Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, με τον ο οποίος και υπέγραψε τη δημιουργία του κέντρου ημέρας σε συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού. Τι γίνεται από εδώ και πέρα? Είχα προτείνει στο Υπουργείο Υγείας τη δημιουργία ενός σπιτιού του παιδιού. Το σπίτι του παιδιού λειτουργεί αυτή τη στιγμή σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές. Στη Σουηδία λειτουργεί με πολύ μεγάλη επιτυχία και προβλέπει το εξής, ότι ένα παιδί που κακοποιείται αυτόματα μεταφέρεται με συνοδεία κοινωνικής υπηρεσίας σε αυτό το σπίτι. Εκεί θα πάει ο αστυνομικός για την πρώτη κατάθεση, εκεί θα πάει ο γιατρός για τη διάγνωση της κακοποίησης, εκεί θα πάει ακόμα και ο εισαγγελέας προκειμένου να γίνει η επίσημη κατάθεση. Και μάλιστα οφείλω να σας πω ότι κατά τη διάρκεια της επίσημης κατάθεσης το παιδί βρίσκεται σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο οικείο για ένα παιδί. Με τον ψυχολόγο σε διπλανό δωμάτιο που χωρίζει ένας καθρέφτης αυτούς τους δύο χώρους, βρίσκεται ο εισαγγελέας, το παιδί δεν βλέπει τον εισαγγελέα και όποια ερώτηση θέλει ο εισαγγελέας να θέσει, τη θέτει μέσα από το μικρόφωνο σε ακουστικό που έχει ο ψυχολόγος και ο ψυχολόγος είναι αυτός που ξέρει με ποιο τρόπο θα επικοινωνήσει την ερώτηση, με ποιο τρόπο θα χαλαρώσει το παιδί και θα μπορέσει αυτό να ανοιχτεί και να πει αυτό που έχει βιώσει. Επίσης, βίντεο σκοπείται ώστε το παιδί δεν χρειάζεται να καταθέτει ξανά και ξανά και να βιώνει ξανά και ξανά αυτό τον εφιάλτη. Αντιλαμβάνεστε ότι έτσι το παιδί μπορεί να βρεθεί σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Αυτή η πρωτοβουλία που μόλις πρόσφατα υπέγραψε ο Υπουργός Υγείας έχει ως στόχο αυτόν ακριβώς. Να μπορέσει το παιδί να βρεθεί άμεσα σε ένα οικείο, φιλικό και φιλόξενο περιβάλλον. Οπότε τώρα αυτός ο στόχος πρόκειται να πραγματοποιηθεί δηλαδή άμεσα. Γίνεται ένα πολύ σημαντικό βήμα με πρωτοβουλία του κυρίου Γεωργιάδη, μια πρωτοβουλία που τη στηρίζει το Χαμόγελο του Παιδιού και πιστεύω ότι θα μπορέσει να ανακουφίσει πάρα πολλά παιδιά στο στάδιο πλέον της αντιμετώπισης του φαινομένου. Εμείς σήμερα είμαστε εδώ για να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία με σκοπό να προλάβουμε το κακό, ώστε λιγότερα, πολύ λιγότερα, ο στόχος μας είναι και κανένα παιδί να μην βιώσει αυτό τον εφιάλτη. Τα αποτελέσματα της έως τώρα δράσης σας? Η καμπάνια μας ξεκίνησε πριν από μερικούς μήνες, αμέσως μετά το Πάσχα. Μέσα σε 1,5 μήνα βρεθήκαμε σε 14 πόλεις σε όλη τη χώρα. Πραγματοποιήσαμε εκδηλώσεις σε συνεργασία με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με τον κύριο Μάνο Σφακιανάκη, στο πλαίσιο της ενημέρωσης που πραγματοποιεί η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Είχαμε την πολυτέλεια εμείς να μιλήσουμε και να αφυπνίσουμε για την πρόληψη παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Παράλληλα όμως είχαμε και μια εξαιρετική συνεργασία με τον ΣΕΓΑ, συμμετείχαμε σε όλα του τα πρωταθλήματα ανά την Ελλάδα, τα οποία και συνεχίζονται, και αυτόνομα βεβαίως προσπαθήσαμε να βρεθούμε σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση σε όσο το δυνατόν περισσότερες γειτονιές. Έχει ξεκινήσει τώρα, 1η Σεπτέμβρη, ξεκινήσαμε το δεύτερο κύκλο, τη δεύτερη περιοδία μας, εδώ στην πρωτεύουσα. Κάθε μέρα είμαστε σε διαφορετικό δήμο, προκειμένου να ενημερώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Οι γονείς έχουν ανταπόκριση? Πολύ μεγάλη. Ιδιαίτερα οι μαμάδες είναι εξαιρετικά ευαισθητοποιημένες, γιατί συνειδητοποιούν, βλέποντας και μέσα από την τηλεόραση, το τηλεοπτικό σποτάκι και μέσα από συνεντεύξεις που προσπαθήσαμε να αναδείξουμε το θέμα, βλέπουν ότι τελικά είναι κάτι που μπορεί να συμβεί στο κάθε παιδί. Μέχρι πρόσφατα θεωρούσαν ότι δεν θα συμβεί στο δικό τους παιδί. Τώρα αρχίζουν να ευαισθητοποιούνται περισσότερο και ζητούν περισσότερη ενημέρωση για να είναι σε θέση να πούν τα σωστά λόγια στο παιδί. Να βρουν τις σωστές λέξεις με τις οποίες θα εξηγήσουν στο παιδί πότε ένα άγγιγμα είναι καλό, πότε κακό, πότε ένα μυστικό είναι καλό, πότε κακό, για να μπορέσουν να τα προστατεύσουν. Εσείς σας συντονίστρια της εκστρατείας, 1 στα 5. Ποιο είναι το όραμά σας για αυτή τη δράση? Σε κάθε γωνιά της χώρας να γνωρίζουν όλοι τους
κανόνες, τους βασικούς κανόνες προστασίας ενάντια στην παιδική σεξουαλική κακοποίηση, να φτάσει αυτό το παραμύθι σε όλα τα παιδιά, να είναι η ιστορία που θα διαβάζουν οι μαμάδες στο παιδί λίγο πριν κοιμηθεί, γιατί νομίζω ότι αυτό θα τα γλιτώσει από το χειρότερό τους εφιάλτη, και πλέον να μπορεί το κάθε παιδί να προστατευτεί σε ό,τι αφορά τα παιδιά που σήμερα είναι θύματα σεξουαλικής κακοποίησης, να βρουν το θάρρος μέσα από τις ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας, να πάρουν περισσότερη πληροφόρηση για να μπορέσουν να καταγγείλουν το περιστατικό και να μπορέσουν να απαλλαγούν από αυτή τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουν. Δυστυχώς τα τραύματα είναι πολύ μεγάλα και πρέπει έγκαιρα να βρούμε τον τρόπο να τα θεραπεύσουμε. Τώρα για τις συγκεκριμένες κατηγορίες ίσως παιδιών, όπως είπαμε και πριν, τα μικρότερης ηλικίας, αυτά που έρχονται από μονογονεϊκές οικογένειες, τα εγκαταλελειμμένα, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Τα εγκαταλελειμμένα παιδιά βρίσκονται σε ιδρύματα και εκεί προστατεύονται. Σε ό,τι αφορά τα παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών, εκεί και πάλι ο ένας, ο μόνος γονέας, είτε είναι η μαμά είτε είναι ο μπαμπάς, μπορεί να ενημερώσει και να προστατεύσει το παιδί του. Νομίζω ότι με τον τρόπο και με τα εργαλεία που μας έχει υποδείξει το Συμβούλιο της Ευρώπης να επικοινωνήσουμε τα μηνύματα, με πολύ απλά λόγια και με αμεσότητα μπορεί αυτό να επιτευχθεί. Είναι πολύ σημαντικό ότι η Βουλή των Ελλήνων στηρίζει αυτή την καμπάνια, διότι το τυπογραφείο της Βουλής τυπώνει αυτά τα έντυπα με εντολή του Προέδρου της Βουλής, ο οποίος έδειξε ιδιαίτερη ευαισθησία και ήθελε αυτή η καμπάνια να τρέξει σε όλη τη χώρα. Αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί από την πλευρά μας. Ό,τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε, θα το κάνουμε. Σας είπα, μέχρι η ενημέρωση να φτάσει παντού. Ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι πολύτιμος, διότι πολλαπλασιάζονται τα μηνύματά μας και μας δίνεται την ευκαιρία να δώσουμε και τις απαραίτητες διευκρινήσεις σε όλους όσοι μας βλέπουν από το σπίτι τους. Καλό θα ήταν να έρθουν και σήμερα εδώ στην πλατεία, να ενημερωθούν, να πάρουν το έντυπο, αλλά πάλι γνωρίζουμε ότι μέσα από τις ενημερωτικές σας εκπομπές θα έχουν αυτή τη δυνατότητα. Και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία τα χρησιμοποιείτε για αυτόν τον λόγο. Βεβαίως, έχουμε αξιοποιήσει το ρόλο τους και μας έχουν τιμήσει με το να μας φιλοξενούν και ευχαριστούμε θερμά όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και εμείς με τη σειρά μας σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την ενημέρωση και για το χρόνο σας και εύχομαι καλή συνέχεια στο έργο σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.